Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη, έναν καθηγητή, ένα σύγχρονο διανοούμενο της εποχής, από τους μεγαλύτερους διανοούμενους της εποχής μας και είναι ιδιαίτερη τιμή για την εκπομπή. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αφορμή για την σημερινή παρουσία του κυρίου καθηγητού είναι το βιβλίο του «Η Δημοκρατία και Πόλεμος στο Θουκυδίδη», το οποίο δείχνουμε. Όπως βλέπετε, έχω, κύριε καθηγητά, έχω πολλά πράγματα σημειωμένα και σημαδεμένα με χαρτάκια εδώ στο βιβλίο σας, αλλά τι να πρωτοποιεί κανείς από αυτό το βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο που είναι τιμά και υμνεί τη δημοκρατία, αλλά στο βιβλίο λέτε ότι δεν βρισκόμαστε σε δημοκρατία. Τι θα μας πείτε? Προφανώς. Κοιτάξτε, μέχρι σήμερα είτε διανοητές, δεν μιλάω για επιστήμονες γιατί δεν κάνουν επιστήμη, είτε μιλάμε για τους διανοητές της πολιτικής επιστήμης, του δικαίου, δηλαδή της εσωτερικής κρατικής πραγματικότητας, είτε μιλάμε για τις διακρατικές ή διεθνείς σχέσεις, η ερμηνεία γίνεται του Θουκυδίδη υπό το πρίσμα της νεωτερικότητας, της εποχής μας. Δηλαδή τον χρησιμοποιούν για να δικαιώσουν απόψεις δικές τους και όχι για να αντιληφθούν ακόμα και τη σημερινή πραγματικότητα. Η δική μου προσέγγιση είναι αντίστροφη. Προσεγγίζω την εποχή μας υπό το πρίσμα του Θουκυδίδη. Γιατί? Διότι αυτό που αντιπροσωπεύει η εποχή μας είναι όχι ένα υποκεφάλαιο, αλλά μία υποπαράγραφος αυτού που μας αναπτύσσει ο Θουκυδίδης. Εμείς βρισκόμαστε στις απαρχές της ανθρώπινης κατάστασης εν ελευθερία, που ο Θουκυδίδης την τοποθετεί στην εποχή, στην προσωλώνια εποχή της εκλόγιμης μοναρχίας, αυτοί που λέγονται τύρανοι την εποχή αυτή ή αυτοί που λέγονται εσυμνήτες, δεν είναι τίποτε άλλο παρά εκλεγμένοι κυβερνήτες των πόλεων, ενώ η εποχή του πολέμου, του Πελοποννησιακού πολέμου, που περιγράφει ο Θουκυδίδης, είναι η απόλυξη αυτής της σε βάθος αιώνων εξελικτικής διαδρομής. Στη μία περίπτωση, όπως είναι η σημερινή, γίνεται προσπάθεια να οικοδομηθεί ο καινούριος κόσμος, ο μεταφεουδαλικός κόσμος, δηλαδή στο βρεφικό στάδιο, ενώ στην εποχή του Θουκυδίδη είμαστε στο στάδιο της υπέρβασης του κρατοκεντρικού, αυτού του κόσμου, δηλαδή των κρατών, της πλειάδας των κρατών που μέσα τους αναπτύσσεται ο άνθρωπος εν ελευθερία, αλλά επικρατούν επίσης και οι διακρατικές σχέσεις που είναι σχέσεις βαρβαρότητος, σχέσεις δύναμης. Για τη μετάβαση στην οικουμένη. Και εμείς, κύριε καθηγητά, λέτε ότι βρισκόμαστε σε μια εκλόγιμη ολιγαρχία. Εκλόγιμη μοναρχία. Μοναρχία, με συγχωρείτε. Ναι. Ή αν θέλετε να το πούμε για να δείξουμε και ποιες κοινωνικές δυνάμεις κυριαρχούν, μοναρχευωμένη ολιγαρχία. Αλλά είναι μοναρχικό. Κοιτάξτε, το τι είναι ένα πολιτικό σύστημα δεν κρίνεται από την ημέρα των εκλογών. Κρίνεται από την επομένη και έως ότου γίνουν οι επόμενες εκλογές. Δηλαδή από τη σχέση κοινωνίας και πολιτικής. Η ψήφος λοιπόν προσδιορίζεται από αυτή τη σχέση στη διάρκεια της διακυβέρνησης. Η ψήφος που δίνει ο πολίτης, ουσιαστικά ο υπήκοος σήμερα, την ημέρα των εκλογών, είναι ψήφος επιλογής κατά διαιτησία ενός μονάρχη ο οποίος θα κατέχει και την ιδιότητα του εντολέα και του εντολοδόχου, αυτός δηλαδή θα κερνάει και θα πίνει
Γιάννης κερνά, Γιάννης πίνει κατά την κυριολεκτική έννοια που έχει αποδώσει ο λαός και επομένως δεν υπέχει καμία θέση και καμία σχέση η κοινωνία με το πολιτικό σύστημα. Το κατέχει όλο αυτός και μάλιστα κατά τρόπο αδιέρετο, διότι κάνουν λόγο για διάκριση των εξουσιών, αλλά ο Πρωθυπουργός κατέχει την κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός νομοθετεί, διότι αν δεν έχει την πλειοψηφία δεν υπάρχει και αυτός, και ο Πρωθυπουργός, αφού είναι το κράτος, κατέχει και όλους τους κρατικούς μηχανισμούς, από τη δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση, το στρατό, την αστυνομία. Δεν κινείται φύλο χωρίς να αποφασίσει ο Πρωθυπουργός. Ο Πρόεδρος αλλού είναι παγκόσμιο αυτό το σύστημα. Αλλού είναι εκφυλισμένο, αλλού λειτουργεί με έναν πολύ πιο λογικό τρόπο ως μοναρχία. Άρα λοιπόν πρόκειται για μία απλώς εκλόγιμη και σε εισαγωγικά το εκλόγιμη μοναρχία, διότι οι πρωταγωνιστές που, από τους οποίους καλούμαστε να επιλέξουμε τον έναν είναι αυτοί που έβαλαν οι μηχανισμοί. Δεν τους ορίσαμε εμείς ως κοινωνία. Άρα λοιπόν είναι μοναρχία. Εάν θα ήταν αντιπροσώπευση, τότε την ιδιότητα του εντολέα και τις αρμοδιότητες που προσουλιάζουν σε αυτήν θα την είχε η κοινωνία. Εάν ήταν δημοκρατία, το πολιτικό σύστημα δεν θα το κατήχε το κράτος και μέσω του κράτους αυτός που δίνει το πρόσταγμα, δηλαδή ο Πρωθυπουργός, αλλά η ίδια η κοινωνία. Ναι. Και λέτε εδώ... Δείτε μία διαφορά, σας παρακαλώ. Μία διαφορά. Ναι. Πολιτικός ηγέτης ήταν και ο Περικλής. Ο Περικλής όμως δεν κατήχε καμία εξουσία. Θα μπορούσε να εκλεγεί στρατηγός. Αλλά πολιτικά δεν ήταν κυβερνήτης, δεν ήταν αξιωματούχος. Ήταν ένας ρήτορας του οποίου η φωνή ακουγόταν καλύτερα από τον Δήμο, από το λαό, την εκκλησία του Δήμου, από ότι ένας άλλος. Πώς θα συγκριθούν αυτοί οι δύο? Ο ένας κατέχει ολόκληρο το σύστημα, στην άλλη περίπτωση είναι απλώς ρήτορας για να συμβουλεύσει αυτόν που κατέχει ολόκληρο το σύστημα, που είναι ο ίδιος ο λαός. Η κοινωνία των πολιτών συγκροτημένη σε πολιτική κοινωνία. Ναι. Αυτό είναι μια απάτη που γίνεται. Και λέτε κιόλας, κύριε καθηγητά, πάνω σε αυτό, ότι οι κάτοχοι της εξουσίας αποφασίζουν τι είναι συλλογικό και τι όχι. Ποια είναι η βούληση της κοινωνίας, αυτοί το αποφασίζουν, έτσι. Λέτε εδώ πέρα. Και το συμφέρον της χώρας. Και ερήμην της κοινωνίας όλα αυτά. Εννοείται ότι ακόμα και αν ο Πρωθυπουργός, μάλλον η κοινωνία, είναι κατά 100% εναντίον, ο Πρωθυπουργός μπορεί να αποφασίσει ό,τι θέλει. Δείτε, πάρτε την περίπτωση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Υπήρχε καμιά πλειοψηφία στην κοινωνία υπέρ της Συμφωνίας? Καμία. Και τι είπαν αυτοί λοιπόν σε εκείνους που αντιδρούσαν εναντίον της Συμφωνίας? Ότι είναι ετερόκλητος όχλος. Θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες? Νομίζω ο Ντικ Τσέινι, ένας πρόεδρος ή αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, του είπαν όταν έγινε η επέμβαση στο Ιράκ ότι η αμερικανική κοινή γνώμη είναι εναντίον. Ποια ήταν η απάντησή? Και λοιπόν δεν έχει καμία θέση, είναι ένας ιδιώτης, ένα άθροισμα ατόμων αυτό που λέμε κοινωνία. Δεν έχει βούληση, αλλά δεν τη θέλουν κιόλας και δεν τους ενδιαφέρει να έχει βούληση. Αυτοί έχουν όλη την εξουσία να αποφασίζουν τι είναι συλλογικό, τι δεν είναι, τι συμφέρει τη χώρα, τι δεν συμφέρει, ποιος θα φορολογηθεί, ποιος δεν θα φορολογηθεί, τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει. Ναι, και όχι μόνο αυτό, αλλά αναφέρεται ότι το συλλογικό ταυτίζεται με τη βούληση του κατόχου του πολιτικού συστήματος και κάνετε και μία ανοίξη για τις υποκλοπές, επιτρέψτε μου εδώ πέρα, διότι λέτε στο βιβλίο σας, υπό το πρίσμα αυτό, το ατομικό απειλείται από τον κάτοχο της πολιτικής εξουσίας, ιδίως όταν αυτός επιδιώκει να διευρύνει το πεδίο της παρέμβασής του στην ιδιωτική και κοινωνική ζωή του συλλογικού υποκειμένου. Αυτό το είχατε γράψει πολύ καιρό πριν εμφανιστούν οι υποκλοπές. Και αφορά αυτό ακριβώς και τις υποκλοπές, βεβαίως και άλλα, αλλά
και τις υποκλοπές. Προσέξτε, στην Ελλάδα έχουμε πολύ, και όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, έχουμε πολύ μακρά πορεία στην υπόθεση των υποκλοπών, των παρακολουθήσεων. Δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Τώρα απλώς η τεχνολογία βοηθάει να γίνεται πιο συστηματικά και πιο, αν θέλετε, διακριτικά, χωρίς να το παίρνουμε είδηση. Μην ξεχνάτε τον κύριο Τόμπρα, αυτή την προσωπικότητα που ο Ανδρέας Παπανδρέου την είχε και με απίθμενο θράσος δήλωνε ότι παρακολουθούσε όλο τον κόσμο και έτσι του άρεσε. Δεν είναι κάτι. Ο Μιτεράν το ίδιο. Και λοιπόν λέει, προσέξτε, όταν κανείς έχει όλη την εξουσία στα χέρια του, αυτό που λέγεται πολιτική κυριαρχία, σημαίνει ότι ελέγχει όλους τους θεσμούς και τους μηχανισμούς του κράτους. Δεν γίνεται να μην μπει στον πειρασμό να ελέγξει τους αντιπάλους του, αλλά και τους δικούς του, για να ξέρει τι γίνονται. Μην νομίσουμε ότι οι διάφορες κρατικές υπηρεσίες φροντίζουν για τις εξωτερικές μας υποθέσεις. Μπορεί να φροντίζουν και για αυτές, αλλά φροντίζουν και για το συμφέρον της εξουσίας. Βέβαια. Αυτό είναι κρίσιμο. Ξέρετε, αν έχει μία διπλή έως πολλαπλή χρησιμότητα ο Θουκυδίδης, είναι γιατί, σε αντίθεση με τον Αριστοτέλη, ο οποίος μας περιγράφει τις αρχές της δημοκρατίας, όπως και των άλλων πολιτευμάτων, ο Θουκυδίδης μας δίνει σε ζωντανή μορφή, online που λέμε, στην ελληνική καθαρεύουσα, μας δίνει τη ζωή της δημοκρατίας. Πώς λειτουργεί. Ακούμε διάφορους που μιλάνε για τον αξιωματούχο Θουκυδίδη. Λυπάμαι που τους ακούω να μιλάνε με αυτόν τον τρόπο για έναν ρήτορα. Ακούμε επίσης όμως και διάφορες αξιολογήσεις για τον Δήμο κλπ. Προσέξτε, η ζωή εν δημοκρατία είναι παρούσα και μπορούμε να τη δούμε στιγμή προς στιγμή στο έργο του Θουκυδίδη. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία από τη διανόηση να παραχαράσουν τις έννοιες προκειμένου να νομιμοποιήσουν πολιτικά συστήματα που είναι στον αντίποδα και μάλιστα πρόημα, όπως είναι η εκλόγιμη μοναρχία. Αυτό είναι τραγικό όχι για τις κοινωνίες που τους βάζουν παροπίδες για να μην έχουν εναλλακτική λύση, αλλά είναι τραγικό για αυτούς που τα διδάσκουν. Τους πληρώνουν οι κοινωνίες για να διδάσκουν τι? Να τους διδάσκουν ψέματα, ιδεολογήματα που θα νομιμοποιήσουν το παρόν σύστημα, γιατί δεν θέλουν την κοινωνία να μπει στο πολιτικό σύστημα και να έχει λόγο στα πράγματα. Ναι. Όμως, κύριε καθηγητά, κανονικά μία κρατική δομή έπρεπε να έχει τον τρόπο της να αντιδράσει ακόμα και όταν παρανομούν οι υπεύθυνοι της εξουσίας. Στην αρχαιότητα ανακαλούνται οι εξουσίες τους. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε ανάκληση τέτοιων εξουσιών. Να δούμε ποια αρχαιότητα. Στην εποχή, παραδείγματος χάρη, του Σόλωνα ή του Πισίστρατου, ο πολιτικός προσήγετο στη δικαιοσύνη για να δικαστεί για τις παρανομίες του. Δεν προσήγετο όμως στη δικαιοσύνη για να δικαστεί για τις πολιτικές του. Υπάρχει αυτή η διαφορά. Ναι. Σήμερα, προσέξτε, με αφορμή και τα τωρινά που διαβάζουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αρκετές χώρες της Δύσεως το πολιτικό προσωπικό προσάγεται στη δικαιοσύνη για να ελεγχθεί για παρανομίες, για δωροληψίες, για παράνομες και παρεκβατικές συμπεριφορές που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή του νόμου και τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Για τις πολιτικές που ακολουθούν δεν υπόκεινται στη δικαιοσύνη, είναι όπως η Λουδοβίκη, υπεράνω του νόμου. Στη δημοκρατία συμβαίνει το αντίθετο. Υπεράνω του νόμου είναι ο Δήμος.
η κοινωνία και ο πολιτικός υπόκειται στη δικαιοσύνη ακόμα και για τη συμβουλή που θα δώσει. Ο Περικλής τιμωρήθηκε το δεύτερο χρόνο του πολέμου διότι θεωρήθηκε ότι τους έβαλε σε διαδικασία η οποία θεώρησαν στις συνθήκες της εποχής ότι ήταν λάθος πολιτική πρόταση που τους έκανε. Μπορείτε να διανοηθείτε τη διαφορά. Σήμερα είναι τόσο πολύ κατοχυρωμένη η ασυλία στην Ελλάδα και θα έλεγα όχι μόνο στο επίπεδο των πολιτικών που ακολουθούνται, που είναι παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά και στο επίπεδο των ανομιών τους ή της διαχείρισης του δημοσίου χρήματος. Μην ξεχνάτε ότι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση παραβίασης του Συντάγματος, όλα τα άρθρα του Συντάγματος παραβιάζονται σήμερα. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση όμως είναι αυτή που έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Μόνοι τους παίρνανε προκαταβολές, προδικάζοντας ότι θα έχουν το ίδιο ποσοστό και θα δικαιούνται το ίδιο ποσό χρημάτων από το κράτος. Και τι συνέβη? Όταν το ΠΑΣΟΚ κατέβηκε στο 6-8 πόσο πήρε τις 100, τι έγινε με τα χρήματα που πήρε και δεν έδωσε ποτέ λογαριασμό, γιατί αυτά τα χρήματα που παίρνουν τα κόμματα δεν υπόκεινται σε έλεγχο, δεν δίνουν αποδεικτικά στοιχεία για το τι τα έκαναν, ό,τι τους αρέσει. Λοιπόν, τι έκαναν? Άλλαξαν αφημί και εξαφανίστηκαν. Υπήρξε κανείς εισαγγελέας, μιλάνε για ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Αλλά με ποιους? Με αυτούς που παίρνουν, διορίζουν εκεί πέρα για να παίζουν τους γενικούς εισαγγελείς? Μόνο στα λόγια, κύριε καθηγητά. Όχι, δεν είναι στα λόγια, είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία αυτή. Όχι, εννοώ μόνο στα λόγια είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Μα δεν είναι ανεξάρτητη. Ναι, δεν είναι, αλλά λένε, βγαίνουν οι πρωθυπουργοί και λένε είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Και μας κοροϊδεύουν στην πραγματικότητα. Προσέξτε, όταν όλα είναι κρατικά, γιατί τώρα όλα είναι κρατικά. Ναι. Όταν όλα είναι κρατικά, αυτός που διαφεντεύει το κράτος, δηλαδή ο πρωθυπουργός, καθορίζει τα πράγματα κατά τρόπο που όλοι θα υπόκεινται σε κάποιο νόμο. Εδώ στην Ελλάδα βέβαια και η εφαρμογή του νόμου έχει πολιτικές διαστάσεις, δηλαδή φίλοι ή εχθροί. Αλλά, προσέξτε, δεν υπόκειται στο νόμο η πολιτική. Κανείς. Είχα προτείνει κάποτε και υπήρχαν εκεί πολιτικοί, οι οποίοι είναι στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση σήμερα. Και τους λέω, έχετε αυτή την άθλια πολιτική συμπεριφορά για, ακόμα και για κλοπές και για παρανομίες να τους πηγαίνετε στη Βουλή τους φακέλους και να αποφασίζει η Βουλή που δεν αποφασίζει ποτέ οι εξεταστικές. Αυτή η απάτη να ενδύεται ο απατεώνας το μανδύα του δικαστή για να κρίνει τον εαυτό του. Εν πάση περιπτώσει, κάντε κάτι διαφορετικό, το επιτρέπει το Σύνταγμα. Να έρχεται ο φάκελος από τη δικαιοσύνη, αν προτείνει ότι τεκμηριώνεται το αδίκημα του πολιτικού, να κλείνει ο φάκελος και να τον στέλνεται κατευθείαν στο δικαστήριο. Η απάντηση ενός εξ αυτών λέει αυτό θα είναι αντισυνταγματικό. Λέω από πού και ως πού. Έτσι τους βολεύει. Έγινε, εν πάση περιπτώσει όμως, έγινε η επόμενη μεταρρύθμιση του Συντάγματος. Γιατί δεν το άγγιξαν αυτό? Παραέρχεται ο τωρινός πρόεδρος της Βουλής για να μας πει ότι είναι απαράδεκτο να έρχονται στην Βουλή δικόγραφα, φάκελοι δικαστικοί που να εγκαλούν τους πολιτικούς για πολιτικά αδικήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτά παρελάβουν από τον ίδιο το Θουκυδίδη και τα εξηγεί, γιατί έτσι παίζεται το πολιτικό παιχνίδι στις διάφορες εποχές που μας περιγράφει. Και όπως μας λέτε εδώ, κύριε καθηγητά, παίζεται και με ένα άλλο τρόπο, ότι η δύναμη της οικονομικής ιδιοκτησίας διαλέγεται με τον κάτοχο του πολιτικού συστήματος. Με όλους ισχύως μάλιστα, και
η κοινωνία τοποθετείται μακράν της πολιτικής εξουσίας. Εμείς η κοινωνία δηλαδή είμαστε ένα, ενώ είμαστε ένα πλήθος μεγάλο, τι θα είμαστε εκτός. Και είναι κάποιοι λίγοι που το κάνουν. Αυτό ισχύει στις μοναρχίες, ναι, όχι στις δημοκρατίες. Δηλαδή, προσέξτε, όλη η σύγχρονη πολιτική θεωρία, κοινωνική θεωρία, ναι, από το φιλελευθερισμό μέχρι το μαρξισμό, θεωρεί ότι η ηγέτης τάξη, η αστική τάξη όπως την αποκαλούν, η τάξη της οικονομικής ιδιοκτησίας δηλαδή, ηγεμονεύει και καθορίζει και τους όρους του παιχνιδιού, δηλαδή τις αρχές, τις αξίες, την ιδεολογία. Κανείς δεν βλέπει την παράμετρο της πολιτικής, γιατί όλοι βλέπουν την πολιτική στατικά. Δηλαδή θεωρούν ότι το παρόν πολιτικό σύστημα έτσι ήταν και έτσι θα είναι για πάντα. Οι κοινωνίες μας δείχνει ο ελληνικός κόσμος ηγεμόνευσαν δια της πολιτικής. Δηλαδή, αντί να είναι στην ιδιωτεία και να διαδηλώνουν, μπήκαν στο πολιτικό σύστημα, εγκαθίδρυσαν τη δημοκρατία και έτσι ηγεμόνευσαν και πάνω στην οικονομική ιδιοκτησία. Αυτοί καθόριζαν, σου λέει, έχε την επιχείρησή σου, την αναδιανομή όμως του πλούτου θα την κάνω εγώ στην πολιτική. Εγώ θα ασκήσω τις πολιτικές και θα σου δώσω τη δυνατότητα να παίξεις ή να μην παίξεις οικονομικά. Είναι σημαντικό όμως αυτό που είπατε, ότι μας βάζετε ακόμα ότι δεν βρισκόμαστε στην εποχή της δημοκρατίας, στην παρούσα εποχή, αλλά βρισκόμαστε σε μια προηγούμενη προσωλώνια, όπως είπατε, εποχή, που ήταν η εποχή της μοναρχίας. Και αυτό είναι σημαντικό και μας δίνει ελπίδες ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή στις ελευθερίες της δημοκρατίας, στις πραγματικές ελευθερίες, όπως τις περιγράφετε πάρα πολύ καλά μέσα στο βιβλίο σας. Θα φτάσουμε, θέλουν, δεν θέλουν, ή της διανόησης και της άρχουσας τάξης. Γιατί η δυναμική των πραγμάτων τους υπερβαίνει και δεν μπορούν να τη σταματήσουν. Όταν, προσέξτε, όταν κάποιος ψηλώνει και ο άλλος δεν μπορεί να τον φτάσει γιατί μένει πίσω, τότε θα πάρει μια σκάλα και θα ανέβει. Να το πούμε απλά, σήμερα η οικονομική ιδιοκτησία δεν είναι μέσα στα κράτη. Έχει ξεπεράσει τα κράτη οριζοντίως και λειτουργεί στην παγκοσμιότητα. Καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού παντού. Οι κοινωνίες λοιπόν, στο μέτρο που η οικονομική ιδιοκτησία έχει φτάσει στο μέλλον, έχει ελέγξει την τεχνολογία της επικοινωνίας, καθορίζει τις ιδεολογίες και τους συσχετισμούς. Οι κοινωνίες που μένουν στάσιμες στον 18ο αιώνα, οι αξίες που διακινούν σήμερα οι κοινωνίες και η άρχουσα τάξη για να υπνοτίζει την κοινωνία, είναι αυτές του 18ου αιώνα. Τις έλεγε ο Μοντεσκιέ, που ήταν της μοναρχίας, τις έλεγε ο Χόμπς, όλοι αυτοί. Και μάλιστα σε πολύ περιοριστικό επίπεδο. Λοιπόν, εάν οι κοινωνίες δεν μεταβούν επίσης στο μέλλον, θα υφίστανται τις συνέπειες. Μάλιστα. Αλλά σε ό,τι λοιπόν αφορά τη δημοκρατία, είναι η αντιστροφή της πυραμίδας. Ακούμε πολλούς να μιλάνε, να αναφέρονται στις δημιουργίες. Κάνουν μία αφαίρεση. Δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για δημιουργίες εάν δεν εντοπίσει το πεδίο μέσα στο οποίο αναπτύσσονται και το γιατί αναπτύσσονται οι δημιουργίες. Γιατί σήμερα όταν γράφει κανείς μία ιστορία πολιτική δεν μιλάει για δημιουργίες και αναφέρεται στην ιστορία του Θουκυδίδη με τους όρους των δημιουργιών. Οι δημιουργίες είναι η πολιτική ζωή που αναπτύσσεται ενώπιον του Δήμου, με άλλα λόγια οι εισηγήσεις, οι αντιμαχόμενοι λόγοι, οι αντικείμενοι λόγοι όπως θα έλεγε ο Θουκυδίδης, που κατατείνουν στο να διατυπωθούν διάφορες απόψεις, να εκφραστούν δηλαδή τα διάφορα ρεύματα της κοινωνίας με την πρόσκληση του «τις αγορεύειν βούλεται»,
ώστε να διαμορφωθεί η τελική απόφαση από τον Δήμο. Οι δημιουργίες λοιπόν είναι η ρητορική των εισηγήσεων. Ο Δημοσθένης θα μας πει, όταν εγώ σας μιλάω, σας υποβάλλω πρόταση. Εσείς απομένει να αποφασίσετε. Ο Περικλής το ίδιο. Επομένως, η έννοια των δημιουργιών μπορεί να εξηγηθεί μόνον εάν την εντάξουμε μέσα στη λειτουργία της δημοκρατίας. Άρα αυτό που προέχει και που ορίζει την έννοια της δημοκρατίας είναι ο Δήμος, η εκκλησία του Δήμου. Αυτός που κατέχει δηλαδή την πολιτεία. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν μπορεί κανείς να δει πώς διαμορφώνονται τα συμφέροντα, πώς διακινούνται στο επίπεδο της εκκλησίας του Δήμου. Με άλλα λόγια, για να υπάρξει δημοκρατία πρέπει η κοινωνία από άθροισμα ατόμων, δηλαδή ιδιώτες που κατοικούν σε μια χώρα και ανήκουν στο κράτος αυτό ως υπήκοοι, πρέπει λοιπόν αυτή η κοινωνία, το άθροισμα ατόμων, να συγκροτηθεί σε θεσμό. Γιατί αν δεν συγκροτηθεί σε θεσμό, ο κάθε ένας και το άθροισμά τους δεν μπορεί να διαμορφώσει βούληση. Η βούληση διαμορφώνεται εάν είναι μέσα σε συντεταγμένο πλαίσιο και ο καθένας που επιθυμεί διατυπώσει τις απόψεις του, τις προτάσεις του και στο τέλος αποφασίσει με βάση κάποιες αποκρισταλώσεις που θα γίνουν κατά τη διαδικασία του διαλόγου για το τι θα κάνουμε για το Α ή το Β γάμα θέμα, να πάρθει μία απόφαση κατά πλειοψηφία. Αυτό είναι που χαρακτηρίζει ακριβώς τη διαφορά μεταξύ δημοκρατίας και μοναρχίας. Όταν αποφασίζει ο ένας είναι μοναρχικό το πολίτευμα, όταν αποφασίζει η κοινωνία είναι δημοκρατικό. Εάν μοιράζεται η εξουσία ανάμεσα σε εντολέα και εντολοδόχο, που δεν συντρέχει στη δημοκρατία και στη μοναρχία, τότε έχουμε αντιπροσώπευση. Επομένως, η εκλογή, για να το επαναλάβουμε αυτό να ακουστεί, η ψήφος δηλαδή που δίνει κανείς για να επιλεγεί ένας εκ των τριών, πέντε, για να κυβερνήσει, είναι επιλογή μονάρχη. Εκείνη τη μέρα ψηφίζουμε ποιος θα μας κυβερνήσει ως μονάρχης με απόλυτη εξουσία στην επόμενη τετραετία. Στη δημοκρατία, όταν ψηφίζει ο πολίτης, ψηφίζει για να κυβερνήσει ή να νομοθετήσει. Δηλαδή, γιατί την ίδια μέρα μπορεί να υπάρχουν πέντε θέματα ή ένα που πρέπει να συζητηθούν. Καθένας από τους πολίτες θα ψηφίσει για το κάθε ένα από τα ζητήματα αυτά και συγχρόνως θα ακούσει περισσότερους να διατυπώνουν τις απόψεις τους. Με άλλα λόγια, η ψήφος δεν συγκροτεί εξουσία μοναρχίας, αλλά λαμβάνει αποφάσεις διακυβέρνησης ή νομοθεσίας. Με άλλα λόγια, ο Δήμος, για να συγκροτείται η έννοια της αντιπροσώπευσης ή της δημοκρατίας, πρέπει να είναι ένας διαρκής, δηλαδή καθημερινός θεσμός και όχι να παρεμβαίνει όταν θα τον καλέσουν κάποιοι μια φορά κάθε τόσο, όπως είναι τα περίφημα δημοψηφίσματα, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο φερετζές της ολιγαρχίας. Τα οποία δεν τηρούνται κιόλας. Πέραν το ότι δεν τηρούνται, πόσες φορές στη ζωή ενός ανθρώπου θα υπάρξει δημοψήφισμα. Και πάντα θα είναι προκαθορισμένο. Θα το αποφασίσουν κάποιοι κυβερνώντες, κάποιοι της αντιπολίτευσης ή κάποιες ομάδες συμφερόντων που θέλουν κι αυτές να βγουν στην επιφάνεια για να παίξουν ρόλους. Πρέπει η κοινωνία να είναι καθημερινός θεσμός, όπως είναι η Βουλή και η κυβέρνηση. Πάντως ελπίζουμε ότι θα ξεφύγουμε από αυτό στο μέλλον. Εμείς δεν θα το προλάβουμε ζωντανή βεβαίως, αλλά η κοινωνία θα εξελιχθεί και με τη βεβαιότητα που μας δίνεται σαν μεγάλος κοινωνιολόγος, κύριε καθηγητά, ότι κάποια στιγμή θέλουν ή δεν θέλουν θα πάμε στη δημοκρατία. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σταματήσουμε αυτό το κομμάτι για να ξεκινήσουμε στη συνέχεια και να χαιρετήσουμε τους θεατές μας.
για να ξεκινήσουμε ένα δεύτερο μέρος που θα γράψουμε, κύριε καθηγητά, που θα αφορά τον πόλεμο, όπου σαφώς θα αναφερθούμε και στα ελληνοτουρκικά. Εν κατακλείδη όμως να πούμε Μάλιστα. ότι η σημερινή εποχή με πρώτους τους διανοούμενους διδάσκει ότι θα μείνουμε σε αυτό το σύστημα και εάν το αμφισβητήσουμε, επειδή είναι η κορονίδα της δημοκρατίας όπως μας λένε, η απάτη της μεθάρνωσης του περιεχομένου των εννοιών, η λύση η εναλλακτική θα είναι το αυταρχικό φαινόμενο, το αυταρχικό καθεστώς. Λοιπόν, το αυταρχικό καθεστώς είναι ετεροθαλές αδελφάκι της μοναρχίας. Ο Πρωθυπουργός αποφασίζει να εγκαθιδρύσει αυταρχικό καθεστώς όπως στην Τουρκία, όπως στη Ρωσία, όπως στη Βόρεια Κορέα, όπως οπουδήποτε αλλού, ή να χρησιμοποιήσει άλλους όρους ελέγχου και καταστολής. Πάντως, μονάρχες είναι όλοι. Δεν υπάρχει ένας που να μην είναι. Λοιπόν, στη διάρκεια του 21ου αιώνα θα φτάσουμε στη δημοκρατία, διότι διαφορετικά οι κοινωνίες θα δεινοπαθήσουν. Και μόνον όταν έρχεται ο ανθρώπινος πόνος στη ζωή, σκέφτονται δημιουργικά να υπερβούν την κατάστασή τους και να πάνε παραπέρα οι κοινωνίες. Μάλιστα. Και με αυτό να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας και να χαιρετήσουμε τους αγαπητούς φίλους και τις αγαπητές φίλες που μας παρακολούθησαν και θα έχουμε τη συνέχεια με το δεύτερο μέρος, όπως είπαμε, με τη δημοκρατία και τον πόλεμο, όπου θα αναφερθούμε και στα ελληνοτουρκικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.